Να καλωσορίσουμε δύο βουλευτές μας, Πανικός Λεωνίδου από πλευράς Δημοκρατικού Κόμματος και Ανδρέας Πασιουστίδης από πλευράς ΑΚΕΛ. Καλό μεσημέρι, κύριε, καλή μας χρονιά. Καλό Καλό μεσημέρι, μεσημέρι, καλή καλή χρονιά σε όλους. Πολλά σε όλες και όλους. Λοιπόν, να ξεκινήσω, κύριε Πασιουστίδη, από τον κύριο Πανίκο Λεωνίδου, μιας και είναι έτσι συγκυβερνών κόμμα, το Δημοκρατικό Κόμμα. Επίκυνται ανασχηματισμός, κύριε Λεωνίδου. Δεν είναι ευχαριστημένος ο πρόεδρος της Δημοκρατίας από το Υπουργικό Συμβούλιο? Όπως ξέρετε, το δικαίωμα ανασχηματισμού ή σχηματισμού κυβέρνησης είναι ένα προνόμιο που έχει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας με βάση το Σύνταγμα. Το πώς αξιολογεί και πώς, ποιους αξιολογήσει και λοιπά και αν τελικά θα προχωρήσει σε ανασχηματισμό, αυτό θα δείξει το επόμενο χρονικό διάστημα. Το Δημοκρατικό Κόμμα είναι ικανοποιημένο από τις ενέργειες του νυν Υπουργικού Συμβουλίου, κύριε Λεωνίδου? Θα εισηγηθεί πρόσωπα σε περίπτωση ανασχηματισμού? Θα έλεγα ότι εκ πρώτης όψεως θεωρώ ότι είναι και ο χρόνος είναι λίγος για να μπορέσεις να βγάλεις οριστικά συμπεράσματα. Εγώ θεωρώ ότι κάποιοι υπουργοί έχουν πετύχει αρκετά πράγματα, ίσως και το ίδιο το Υπουργείο να βοηθά προς αυτή την κατεύθυνση. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι υπουργοί που μπορεί να μην φαίνεται το έργο τους αυτή τη στιγμή, αλλά να δημιουργούν προϋποθέσεις και προψυγές. Επομένως, εμείς ως Τρίτη και ως Δημοκρατικό Κόμμα θεωρούμε ότι συνολικά η κυβέρνηση περνά. Θεωρώ ότι υπάρχει θετικό πρόσημο. Επομένως, θα αναμένουμε και τις αποφάσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας και αναφίβολα ως Δημοκρατικό Κόμμα, αφού έχουμε τη χάρη, μην έχουμε μόνο τη χάρη, αλλά να έχουμε και το όνομα. Δηλαδή, να έχουμε και ουσιαστικό ρόλο στο αν θα προκύψει σχηματισμός νέας κυβέρνησης, ανασχηματισμός, να έχουμε ρόλο. Θα έχετε πρόσωπα δηλαδή που προέρχονται από το Δημοκρατικό Κόμμα και ίσως όχι και πιο προβεβλημένα πρόσωπα, κύριε Λεωνίδου? Κοιτάξτε, εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα, τα όργανα του κόμματος από την πρώτη στιγμή που έγινε η σύσταση της νέας κυβέρνησης είχαμε εκφράσει εσωτερικά τις απόψεις μας, γιατί πιστεύαμε και πιστεύουμε ότι τα κόμματα δεν είναι μίασμα της δημοκρατίας, αλλά αντίθετα είναι κύτταρα της δημοκρατίας και οι φορείς που είναι τα πρόσωπα έχουν και λόγο και δικαίωμα και γνώσεις και εμπειρίες για να βοηθήσουν στον τόπο. Τα κόμματα δεν είναι μόνο για να παρακολουθούν τις απόψεις και τις θέσεις των τρίτων, αλλά από τη στιγμή που τα κόμματα θεωρούμε ότι συμμετέχουν και λειτουργούν, θα πρέπει να έχουν και λόγο τα πρόσωπα. Για να δούμε αν αυτή τη φορά αλλάξει τα κριτήρια του κ. Χρυστοδουλίδης και βάλει πιο κομματικά στελέχη. Και των συγκεκριμένων οργάνων του Δημοκρατικού Κόμματος. Λοιπόν, κύριε Πασιουστίδη, τώρα σε εσάς, ο Γενικός Γραμματέας του Κόμματός σας, ο κ. Στέφανος Στεφάνου, μιλάει για τις αναπάντητες επιστολές που στέλνει στο Προεδρικό για διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων και υγεία. Να πούμε παρεμπιπτόντως πως αύριο θα τον έχουμε εδώ στο στούντιο τον κύριο Στεφάνου. Εσείς πώς βλέπετε την διακυβέρνηση Χρυστοδουλίδη μέσα σε ένα χρόνο και τώρα αυτό που γίνεται με τον ανασχηματισμό? Η αλήθεια είναι ότι το λογικό συμπέρασμα που προκύπτει από την εξαγγελία του Προέδρου για ανασχηματισμό είναι ούτε ο ίδιος δεν είναι ευχαριστημένος από κάποιους τουλάχιστον από τους υπουργούς που ο ίδιος διόρισε. Και αυτό προφανώς έχει να κάνει και με αυτό που λέει και η ίδια η κοινωνία σε ένα μεγάλο βαθμό, ότι θέτοντας πολύ ψηλά τον πύχη ή προεκλογικά ο πρόεδρος της Δημοκρατίας μιλώντας για νέα ήθη, για νέο ύφος, για νέο ήθος κλπ, δεν αντικατοπτρίζεται σε αυτά που βλέπει ο κόσμος το πρώτο δεκάμινο. Χωρίς αυτό να σημαίνει βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι, ότι δεν υπάρχουν και θετικά στοιχεία, τα οποία νομίζω και εμείς μέσα από ανακοινώσεις κατά καιρούς βλέπετε ότι αναγνωρίζουμε. Όμως είναι προφανές ότι όταν ο ίδιος ο πρόεδρος εξαγγέλει τόσο σύντομα έναν ανασχηματισμό, έχουν γίνει λάθος επιλογές. Αλλά εκείνο που θα πρέπει να υποθεί είναι το εξής. Οι υπουργοί εφαρμόζουν κυβερνητικές πολιτικές. Προφανώς υπάρχει ένα πεδίο αυτονομίας σε κάθε υπουργείο και σε κάθε υπουργό. Προφανώς και υπάρχει και, και η ευχέρεια της λήψης πρωτοβουλειών από κάθε υπουργό, όμως μην ξεχνάμε ότι την πολιτική κάθε κυβέρνησης την εφαρμόζει ο κάθε υπουργός με βάση οδηγίες που λαμβάνει είτε από τον ίδιο τον πρόεδρο της Δημοκρατίας είτε μέσα από τις συνεδρίες του Υπουργικού Συμβουλίου. Άρα όταν εκλέγει
όταν εκλέγεσαι με ένα προεκλογικό πρόγραμμα για να εφαρμόσεις κάποια πράγματα, εάν τα εφαρμόσεις ή δεν τα εφαρμόσεις, θα πάρεις και τα εύσημα, αν είναι επιτυχημένη η διακυβέρνηση σου, και ως πρόεδρος και ως υπουργός, αλλά και όταν είναι αποτυχημένος ένας υπουργός ή ένα υπουργείο, αυτό δεν μπορεί να οφείλεται μόνο στο πρόσωπο ενός υπουργού, αλλά θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται και να αναλαμβάνει την ευθύνη και η ίδια κυβέρνηση. Στο τέλος της ημέρας, αυτή είναι η ανάγνωση η δική μας, που δεν νομίζω ότι είναι μόνο δική μας. Εγώ δεν θα έλεγα ότι το πρώτο δεκάμηνο η κυβέρνηση κρίνεται επιτυχημένη. Αντιθέτως, θεωρώ ότι πολλά πράγματα τα οποία είχαν εξαγγελθεί προεκλογικά δεν έχουν τροχιοδρομηθεί. Έχετε πει, για παράδειγμα, ότι υπάρχουν σοβαρά προβλήματα στον τομέα της υγείας. Θα πω ότι δεν βλέπουμε πρόθεση σύγκρουσης με κατεστημένα τα οποία δεν είχε συγκρουστεί ούτε η προηγούμενη κυβέρνηση, είτε ευτελέγεται τραπεζικός τομέας, είτε μεγάλα οικονομικά συμφέροντα. Ναι. Από εκεί και πέρα, για να είμαστε δίκαιοι, ξαναλέω ότι υπάρχουν και τομείς οι οποίοι λήφθηκαν αποφάσεις που επί προηγούμενης διακυβέρνησης υπήρχε μια απροθυμία να υπάρξει συζήτηση, όχι καν απόφαση, για συγκεκριμένα θέματα. Παίρνω το παράδειγμα για των τετραμήνων ή μπορεί να πω για το Υπουργείο Εσωτερικών της Υγείας Πολυκατοικίας. Υπάρχουν πράγματα. Από εκεί και πέρα, ναι, είναι προνόμιο του Προέδρου η πάυση και ο διορισμός των Υπουργών, αλλά θα πρέπει και ο ίδιος να αντιληφθεί ότι οι επιλογές που κάνει επιστρέφουν είτε θετικά είτε αρνητικά και στον ίδιο. Ακριβώς, κύριε Πασουτίδη, και θα έλεγα εγώ ότι ίσως γι' αυτό μας είπε στη συνέντευξη του κύριο Χριστοδουλίδης, άφησε να νοηθεί για αυτή την αλλαγή των κριτηρίων. Κύριε Πανίκολονίδου, ούτε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, όταν του το είχα θέσει εγώ, ότι υπάρχουν παράπονα στην κοινωνία των πολιτών για κάποια ζητήματα και χειρισμού τη κυβέρνηση Χριστοδουλίδη, δεν το έχει έτσι αποδεχθεί. Μου είπε συγκεκριμένα ότι εμείς δεν τα ακούμε και τόσο έντονα όσο εσείς. Εσείς τα ακούτε, κύριε Λεωνίδου, ή μόνο εμείς τα ακούμε και τα διαβάζουμε? Κοιτάξτε, πρέπει να είμαστε ρεαλιστές. Άμα σκεφτεί κάποιος ότι υπάρχουν δύο μεγάλα κόμματα τα οποία είναι αντίθετα με την κυβερνητική πολιτική. Συνεπώς, αυτά τα δύο μεγάλα κόμματα διαχέουν στη συνέχεια την διαφορετική άποψη από αυτή που έχει η κυβέρνηση. Ο κόσμος, ο οποίος θα σχολιάσει κάτι, είδε ότι του πει το κόμμα του, δηλαδή, κύριε Λεωνίδη, δεν έχει άποψη. Λοιπόν, δεν έχουν άποψη οι πολίτες. Την έχουν και την εκφράζουν. Κοιτάξτε, όταν αυτό το πράγμα διαχέεται μέσα από τα κόμματα, στα μέλη, στελέχη κλπ. Στη συνέχεια, κάποια μέσα μαζικής επικοινωνίας συνεχώς γράφουν ή ανακοινώνουν ή τοποθετούνται ότι όλα είναι μαύρα και άραχνα. Εγώ πρέπει να υπομνήσω αυτό που είπε και ο συνάδελφος ο Ανδρέας προηγουμένως, και είναι προσπίστη του ΑΚΕΛ, το οποίο και βεβαίως και σε κάποιο βαθμό και ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεν μηδενίζει τα πάντα. Για παράδειγμα, το θέμα των εκποίησεων. Δεν το κλείσαμε πριν λίγες μέρες. Θα δούμε βεβαίως τα αποτελέσματα. Η ΆΤΑ δεν έχει πάρει μία πορεία. Ο κατώτατος μισθός δεν έχει πάρει πορεία. Τα στεγαστικά προγράμματα που έχει εξαγγείλει ο Υπουργός Εσωτερικών. Τα προσφυγικά, η μείωση του μεταναστευτικού, οι εκροές που γίνονται αυτή τη στιγμή είναι μεγάλες. Τα θέματα παιδείας, τα θέματα άμυνας. Επιάλλα είναι να υπομνήσω του κάθε Υπουργείου το θετικό του αποτέλεσμα. Μάλιστα. Είμαστε, κυρία Σάβα μου, είμαστε 10 μήνες μετά την εκλογή του Νίκου Χριστοδουλίδη. Σας είπα και επαναλαμβάνω, είναι δικαίωμα του Προέδρου να κρίνει και να αξιολογεί, είναι ευθύνη του. Γιατί και τα καλά και τα αρνητικά, ό,τι συμβαίνει, αντικατοπτρίζουν ακριβώς αυτό που ελέγχθηκε προηγουμένως στην εν γέννη πολιτική γραμμή του ίδιου του Προέδρου. Μπορεί το Υπουργικό Συμβούλιο να έχει ακριβώς την αρμοδιότητα με βάση το Σύνταγμα, αλλά αυτός που φαίνεται και αυτός που ουσιαστικά ασκεί την πολιτική είναι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Λοιπόν, κύριε Λεωνίδου, να είστε καλά. Επαναλαμβάνω ότι εμείς ως Δημοκρατικό Κόμμα θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε, γιατί βλέπουμε θετικά από όλους τους υπουργούς. Δεν θα κρίνουμε σε αυτό το στάδιο εμείς κανένα, αλλά όταν ζητηθεί από τον Πρόεδρο να κουβεντιάσουμε, να συζητήσουμε, ναι, το Δημοκρατικό Κόμμα
έχει απόψεις σε θέματα αρχής. Λοιπόν, να είστε καλά, κύριε Λεωνίδου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, κύριε Πασουστίδη. Ένα καταληκτικό σχόλιο και από εσάς. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Χρόνια πολλά ξανά και σε εσάς. Ελευθερία στον τόπο μας θα θέλα να ευχηθώ. Να έχουμε όμως όλοι δημιουργική, παραγωγική, με υγεία. Καλή πάνω απ' όλα υγεία, κύριε Λεωνίδου. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Κύριε Πασουστίδη, το τελευταίο σας σχόλιο. Αυτό που θα έλεγα είναι ότι ο κόσμος δεν παίρνει γραμμή από τα κόμματα, ούτε πώς θα νιώθει, ούτε πώς θα εκφράζεται, εννοώντας ότι για συγκεκριμένα θέματα ο κόσμος ζει καθημερινά στο πετσί του αν είναι ευχαριστημένος από τη διακυβέρνηση και αν όχι. Όπως επίσης θα πω ότι υπάρχουν θέματα που οι προσδοκίες ήταν τόσο μεγάλες με την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον κύριο Χριστοδουλίδη, που και οι ίδιοι υποστηριχτές του τον έχουν αμφισβητήσει ή έχουν εκφράσει διαφωνίες, ακόμα και συμπολιτευόμενα κόμματα. Πρόσφατο παράδειγμα, η ΕΔΕΚ όσον αφορά το θέμα των εκποιήσεων. Από εκεί και πέρα, σίγουρα μια κυβέρνηση δεν μπορεί να κριθεί εν όλο σε 10 μήνες, όμως από μόνος του ένας ανασχηματισμός είναι κριτήριο αυτοκριτικής του ίδιου του Προέδρου ότι κάποιες επιλογές ήταν λαθασμένες. Ίσως ήταν και λαθασμένες. Θα είμαστε εδώ να τα λέμε, κύριε Πασουρτίδη. Πόσο μάλλον όταν γίνεται πριν καν την ολοκλήρωση ενός έργου. Των 18 μηνών, έτσι. Ναι, ναι. Δεν λέω τους 18 μήνες. Εγώ δεν βάζω το ορόσημο των 18 μηνών. Mm-hmm. Εγώ λέω ότι πριν καν συμπληρωθεί ένα έτος, ο Πρόεδρος έχει εξαγγείλει ότι έχει αποφασίσει ένα σχηματισμό. Άρα ήδη γνωρίζει ποιοι υπουργοί του δεν ανταποκρίθηκαν στο έργο που θα έπρεπε, οι υπουργοί του δεν κάνουν για τη θέση. Ναι, αλλά θυμίζω ότι η κριτική που δέχτηκε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας για την πρώτη του πράξη ήταν ακριβώς ο διορισμός του Υπουργικού του Συμβουλίου. Διότι έβαλε ο ίδιος κάποια κριτήρια τα οποία δεν τήρησε και στη συνέχεια αναγκάζεται να υπαναχωρήσει από αυτά και να περάσει για κάτω από τον πύχη. Σας ευχαριστώ, κύριε Πασουρτίδη. Κλείνω. Δεν έχετε τον αντίλογο τώρα, ναι. Πείτε. Όχι, κλείνω λέγοντας το εξής. Είναι η δεύτερη μου τοποθέτηση, προφανώς. Δεν πρόκειται να δείτε το ΑΚΕΛ να αντιπολιτεύεται στήρα. Όπως είπα ότι υπάρχουν θετικά στην κυβέρνηση και έχω αναφέρει κάποια παραδείγματα. Mm-hmm. Σας θυμίζω ότι επί διακυβέρνησης Νίκου Αναστασιάδη, που κάποιος μπορεί να πει αντικειμενικός κριτής ότι οι διαφορές μας ήταν πολύ μεγαλύτερες mm-hmm. από τα συγκυβερνώντα κόμματα σήμερα, βάλαμε πλάτες σε πολλά πράγματα και σε μεταρρυθμίσεις τεράστιες. Λοιπόν, κύριε Πασουρτίδη, δεν έχω το χρόνο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι θα συνεχίσουμε να πορευόμαστε. Να είστε καλά, κύριε Πασουρτίδη. Καλή συνέχεια και σε εσάς.